Η περίεργη αυτή ιστορία, με καταγγελίες για ομαδικό βιασμό, αρπαγές, ξυλοδαρμούς, εκβιάσεις, άρχισε να ξετυλίγεται λίγες εβδομάδες μετά την καταγγελία της κοπέλας για ομαδικό βιασμό στη σουίτα του πεντάστερου ξενοδοχείου. Μια υπόθεση που για την ελληνική δικαιοσύνη έχει κλείσει με απαλλακτικό βούλευμα όλων των εμπλεκομένων. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η εκπομπή και αφορούν στις εκθέσεις ανάλυσης και συσχέτισης στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών και καμερών είναι αποκαλυπτικά. Η πρώτη φάση ξεκινά λίγες ώρες μετά την καταγγελία της Μπίκα. Η ώρα πλησιάζει 11.30 ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 22. Ο επιχειρηματίας με ένα ακόμη άτομο και χρησιμοποιώντας ως δόλωμα συγκεκριμένη κοπέλα φτάνουν έξω από το σπίτι του διοργανωτή πάρτι και τον πείθουν να κατέβει. Η κάμερα που υπάρχει στο σημείο καταγράφει όλο το σκηνικό. Μόλις ο διοργανωτής κατεβαίνει από την πολυκατοικία, εμφανίζεται ένας άντρας να τον πλησιάζει, να τον πιάνει από το αριστερό μπράτσο και να τον οδηγεί στο τζιπ που, όπως απεδείχθη, ανήκει στην εταιρεία του επιχειρηματία. Οι αναλυτές της ασφάλειας, με εμπεριστατωμένο τρόπο και χρησιμοποιώντας τις κάμερες, καταγράφουν καρέ-καρέ τη διαδρομή του αυτοκινήτου που για περίπου 35 λεπτά κινείται στους δρόμους της πόλης. Στην καταγγελία του, ο νεαρός υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας άσκησε σωματική και ψυχολογική βία εναντίον του. Μάλιστα, κάποια στιγμή λέει ότι βγάζει ένα πιστόλι και τον χτυπά και πάλι στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Αυτό έγινε, όπως είπε, την ώρα που τον επέστρεφαν στο σπίτι του, όπου και τον αποδέσμευσαν μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, οι δύο άντρες συνομιλούσαν στα κινητά τους τηλέφωνα με τον επιχειρηματία να απευθύνεται στο θύμα και να του λέει ότι συνομιλεί με το διοικητή της αστυνομίας, απειλώντας και εκβιάζοντάς τον παράλληλα να ομολογήσει πράξεις που δεν είχε διαπράξει και να κατονομάσει ως συνεργούς του συγκεκριμένα άτομα. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου προκύπτει ότι πράγματι 10 λεπτά μετά την αρπαγή, ο επιχειρηματίας μίλησε για 364 δευτερόλεπτα με έναν απόστρατο αξιωματικό που χρησιμοποιούσε τηλέφωνο της Αμερικανικής Πρεσβείας και ο δεύτερος άντρας για 67 δευτερόλεπτα στο προσωπικό τηλέφωνο του αξιωματικού που τότε υπηρετούσε σε επιτελικό πόστο κορυφαίας υπηρεσίας της Ελλάς. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες συνεχίζονται και μετά την απελευθέρωση του νεαρού, ενώ ο επιχειρηματίας στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου έτους πραγματοποιεί μια κλήση προς έναν αστυνομικό της ασφάλειας την ώρα που ένας δεύτερος πραγματοποιεί δύο κλήσεις προς τον άνδρα που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα της αρπαγής και του ξυλοδαρμού. Και σε αυτό το σημείο, από την έρευνα των αρχών προκύπτει ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Στο συγκεκριμένο τζιπ, συνεργείο των εγκληματολογικών εργαστηρίων εντοπίζει κοιλίδες αίματος. Στη θέση του συνοδηγού, εκεί δηλαδή που καθόταν το θύμα που άρπαξαν και ξυλοκόπησαν ανηλαιώς, βρέθηκε αίμα και ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στο νεαρό Μάνο Παπαδόπουλο. Το δεύτερο επεισόδιο των καταγγελιών καταγράφεται το απόγευμα της 13ης Ιανουαρίου του ίδιου έτους, δηλαδή σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό. Εκείνο το απόγευμα, ο επιχειρηματίας με τη βοήθεια ενός κοινού γνωστού πείθει το θύμα να πάει στο σπίτι του στο κέντρο της πόλης. Εκεί μέσα στο σπίτι του, ο επιχειρηματίας με το πρόσχημα ότι θέλει να του δείξει κάποια βίντεο που σχετίζονται με την υπόθεση thriller που βρίσκεται σε εξέλιξη, παρασύρει τον νεαρό διοργανωτή στο δώμα. Εκεί βρίσκει μπροστά του δύο γεροδεμένους άντρες που φορούσαν κουκούλες και που ο επιχειρηματίας ισχυρίστηκε ότι ήταν από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Εδώ, μπροστά στα παιδιά από την ασφάλεια, πες τα τρία ονόματα, είναι η τελευταία σου ευκαιρία, του λέει. Και παράλληλα, αρπάζει το κινητό τηλέφωνο του καταγγέλλοντος, μπαίνει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και κάνει μια ανάρτηση, σύμφωνα με την οποία ο νεαρός δήθεν παραδέχεται όλα όσα έγιναν με τον καταγγελόμενο ομαδικό βιασμό. Από την ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων των στιγμάτων και των επικοινωνιών, όπως αποκαλύπτει η εκπομπή, προκύπτει ότι οι δύο κουκουλοφόροι ταυτοποιήθηκαν. Ο ένας είναι ένας Γεωργιανός Παλαιστής και ο άλλος ένας Έλληνας Πορτιέρης. Τους επόμενους μήνες, οι αναλυτές της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος με την άδεια του εισαγγελέα παρακολουθούν τα τηλέφωνα του επιχειρηματία και διαπιστώνουν τηλεφωνικές συνομιλίες με τους συγκεκριμένους αστυνομικούς, προσπάθειες του ίδιου και συγκεκριμένων προσώπων να επηρεάσουν μεταθέσεις και τοποθετήσεις αστυνομικών, περίεργες διαρροές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και ένα πραγματικό αγώνα για να διατηρήσουν σε συγκεκριμένο πόστο συγκεκριμένο αξιωματικό, πράγμα που δεν κατάφεραν. Όλα αυτά οδήγησαν τις δικαστικές αρχές να ασκήσουν πριν μερικές ημέρες δίωξη σε βάρος του επιχειρηματία και τουλάχιστον δύο ακόμη προσώπων και να βάλουν στο μικροσκόπιο των ερευνών τους τους συγκεκριμένους αστυνομικούς. Χαρακτηριστική των προσβάσεων που είχαν οι κατηγορούμενοι είναι η συνομιλία που κατέγραψε κοριός της Ελλάς μετά από εισαγγελική έγκριση στις 9 Μαρτίου του 2022 μεταξύ του επιχειρηματία και ενός δικηγόρου που προσπαθούν να στοχοποιήσουν κορυφαίο στην τάξη υπουργό. Πάρ' τους λίγο να δούμε λίγο το βιογραφικό του συγκεκριμένου, να ψάξουν να βρουν όλα αυτά για να τους όπως τους χρειάζεται. Γιατί το παιχνίδι μας το χοντρένουν σε προσωπικό επίπεδο και ειδικά σε μένα. Μόνο που θα βγει στην επιφάνεια φτάνει. Βέβαια, η προσπάθεια στοχοποίησης του τότε υπουργού δεν επετεύχθη. Όμως είναι χαρακτηριστικό των μεθόδων που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε. Είναι
πραγματικά όλες αυτές οι παραλωμίες, οι δεδαλώδεις διαδρομές, οι επικοινωνίες, ο υπερκοριός της ελληνικής αστυνομίας που τα έχει καταγράψει όλα αυτά, βγάζουν προς τα έξω μια βρώμα. Βγάζουν προς τα έξω μια δυσοδεία. Βγάζουν και ένα έλλειμμα ασφάλειας. Και θα ήθελα να βάλω στην κουβέντα μας, αφού πρώτα ζητήσω το σχόλιο του Γιώργου Καλιακμάνη και τον έγκριτο ποινικολόγο τον Στέλιο Σούρλα, με τον οποίο χθες ξεκινήσαμε λίγο ζόρικα την επικοινωνία μας. Αυτή τη φορά, κύριε Σούρλα, είναι το πεδίο σας και θέλω να ζητήσω πρώτα ένα σχόλιο από τον Γιώργο Καλιακμάνη και αμέσως μετά να μου εξηγήσετε. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Να μου εξηγήσετε τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί μετά την άσκηση ποινικών διώξεων για συγκεκριμένα αδικήματα, τα οποία θα σας τα αναφέρω ένα-ένα. Άλλωστε, τα αναφέραμε και στο ρεπορτάζ. Γιώργο Καλιακμάνη, έχουμε 5-4 αστυνομικούς οι οποίοι συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι από το οργανωμένο έγκλημα τα στοιχεία και το ρεπορτάζ μας, θέλω να σου πω. Είναι αποτέλεσμα ερευνών. Είναι αυτό το οποίο πήγε στον εισαγγελέα για να ασκήσει διώξεις πριν από λίγες ημέρες. Και θέλω να μου πεις πώς είναι δυνατόν ένας αστυνομικός να τον παίρνουν τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας παραβατικής πράξης, μιας παράνομης πράξης και να συνομιλεί άνετα με αυτόν ο οποίος εκείνη τη στιγμή παραβαίνει τον νόμο. Εγώ θα πω ότι τα παραβατικά στοιχεία δεν έχουν καμία θέση στην ελληνική αστυνομία. Μιλούσατε πριν για υποθέσεις που έχουν ξεχνιάσει, μια υπόθεση πολύκροτη που ξεχνιάσει η ελληνική αστυνομία για να προστατεύσει τον πολίτη. Όσοι λοιπόν δεν τηρούν τον όρκο τους, όσοι δεν προστατεύουν τον πολίτη αλλά μπήκαν στην αστυνομία για να κάνουν άλλες δουλειές, δεν έχουν καμία θέση στην ελληνική αστυνομία. Και οι Έλληνες αστυνομικοί είναι αυτοί που τους συλλαμβάνουν και τους θέτουν εκτός στόματος. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι γνωρίζω, έγινε μια προκαταρκτική, την οποία έκανε το εσωτερικών υποθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το δεύτερο κομμάτι. Και εστάλει, έτσι, και εστάλει στον εισαγγελέα. Δεν ξέρω αν έχουν ασκηθεί διώξεις ή αν ασκηθούν. Αν αποδειχθεί ότι αστυνομικοί εμπλέκονται με τέτοια πράγματα, δεν έχουν καμία θέση στο σώμα. Αλλά υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Μετά το Me Too έχουμε πολλές καταγγελίες για βιασμούς. Και εμείς είμαστε αυτοί που θα το υποστηρίξουμε αυτό και θα πούμε οι γυναίκες, τα θύματα πρέπει να μιλάνε. Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος. Φαίνεται ότι κάποιες γυναίκες εκμεταλλεύονται όλη αυτή την υπερπροβολή. Την υπερπροβολή και αυτό που έχει βγει, ξέρετε, μιλήστε, και ίσως να προσπαθούν να εκβιάσουν ή να καταστρέψουν ανθρώπους. Γιατί αν σε καταγγείλει κάποια ή κάποιος ότι τον έχεις βιάσει ή την έχεις βιάσει χωρίς να το έχεις κάνει, ακόμα και να αποδειχθεί στο τέλος μετά από μια μακροχρόνια σου δικαστική... Σου μένει η ταμπέλα. Τελείωσες, σου μένει το λέρωμα. Τελείωσες. Σου μένει το λέρωμα. Άρα, καλό θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις, καταρχήν θα λέμε βάλτε πάντα, μου την κάρτα ανοίξτε, όσο μιλάει ο κύριος Καλιακμάνης. Να ανοίγουν τα στόματα, όμως σε όλες τις περιπτώσεις να περιμένουμε να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Να περιμένουμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει. Αυτό, Γιώργο μου, συγγνώμη, δεν σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος δεν θα κάνει τη δουλειά του. Όχι, φυσικά. Διότι όταν εμείς έχουμε στα χέρια μας ρεπορτάζ και πληροφορίες. Θα την κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Εσείς ούτε ονόματα είπατε. Ναι, όχι. Εγώ μεταφέρω ρεπορτάζ. Πραγματικά περιστατικά. Αλλήμον αν δεν υπήρχαν οι δημοσιογράφοι. Σέβομαι. Να ξέρετε, πολλές περιπτώσεις είχαν καλυφθεί. Σέβομαι τις διαδικασίες απολύτως. Έτσι, ξέρω πού είναι τα όρια τα δημοσιογραφικά, ξέρω πού τα ξεπερνάμε, πού περνάμε στα όρια της ασυδοσίας. Όμως εδώ, δείξτε μου πάλι, κύριε Αγγλικνάρα, την κάρτα. Εδώ έχουμε έναν επιχειρηματία, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε μία παραβατική πράξη, σε αρπαγή ενός ανθρώπου, σε ξυλοδαρμό, σε χρήση προσωπικών δεδομένων, στο μισό ποινικό κώδικα, αυτός ο άνθρωπος, από τον υπερκοριό της ασφάλειας, όχι από μένα. Από την αστυνομία. Από την αστυνομία, την ίδια βγαίνει αυτό. Αυτό που είπα και εγώ δεν πριν. Δεν είναι πληροφορία δική μας, δεν πήρε εμένα τηλέφωνο. Παίρνει κατά τη διάρκεια της παραβατικής πράξης, κύριε Σούρλα, 4 αστυνομικούς, 3 εν ενεργεία, ο οποίος μάλιστα ο ένας μετατέθη μετά την υπόθεση αυτή σε άλλη υπηρεσία, και έναν απόστρατο, έχουν καταγραφεί όλα στον υπερκοριό και πάνε για αρπαγή, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβίας προσωπικών δεδομένων, συν το γεγονός ότι οι αδιάφορες αστυνομίες, όπως μας είπε ο κύριος Καλιακμάνης εδώ, έχουν αρχίσει και το ψάχνουν, έχουν καταλήξει και έχουν μεταφέρει, έχουν δώσει στον εισαγγελέα
το πόρισμά τους από την εσωτερική έρευνα της αστυνομίας. Τι έχουν να αντιμετωπίσουν, κύριε Σούρλα, αυτοί οι άνθρωποι? Κύριε Κομενίδη, καταρχήν έχω πολύ εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη και είναι προς τιμήν της ελληνικής αστυνομίας που ξεκαθαρίζει το σώμα της. Και η πλειοψηφία της ελληνικής αστυνομίας δεν έχει καμία σχέση με τις ελάχιστες αυτές τις εξαιρέσεις. Ναι, αλλά πρέπει να τις αναδεικνύουμε τις εξαιρέσεις για να επιβεβαιώνουμε τον κανόνα, κύριε Σούρλα. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χωρίς να έχω γνώση της γραφείας και δεδομένου όμως και του τεκμηρίου αθότητας, σε αυτές τις περιπτώσεις το κατηγορητήριο είναι βαρύ. Μιλάμε για ένα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιέχει και πλημμυρματικές αλλά και κακουργηματική κατηγορία αυτήν της αρπαγής. Και ειδικότερα μιλάμε, όπως επαναλαμβάνω, άκουσα από το ρεπορτάζ, για την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 322 παράγραφος 2, καθότι η αρπαγή αυτήν έγινε από ομάδα προσώπων και συνεργάστηκαν με κρατική αρχή. Οπότε εκεί πέρα το πλαίσιο ποινής αυστηροποιείται και αντί για πρόσκαιρη κάθεξη από 5 έως 15 πηγαίνουμε στην κάθεξη. Μάλιστα. Άρα μιλάμε για πολύ σοβαρά αδικήματα. Εμείς, δημοσιογραφικά... Κακουργηματικές πράξεις. Λοιπόν, εμείς δημοσιογραφικά θα βάλουμε εδώ μία άνω τελεία. Τελικά φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση δεν ήταν απλώς μια καταγγελία για ένα βιασμό. Απασχόλησε όλη την Ελλάδα η υπόθεση. Δεν ήταν μόνο μια καταγγελία για ένα βιασμό, υποτιθέμενο ή όχι. Αυτό το έκανε η δικαιοσύνη. Το έκανε η δικαιοσύνη. Η κυρία αυτή έχει απευθυνθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Μακάρι η κοπέλα να βρει το δίκιο της. Εδώ φαίνεται, κύριε Γουμενίδη, ότι έχει μια ουρά που έχει να κάνει με τη νύχτα, έχει να κάνει με εκβιασμούς, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Το παρασκήνιο είναι μεγάλο, κύριε Καλιακμάνη. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Το παρασκήνιο είναι μεγάλο. Και εμείς είμαστε εδώ και οφείλουμε να το αναδεικνύουμε έτσι ώστε όλοι να μπαίνουν στη θέση τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, τόσο τον κύριο Καλιακμάνη, ο οποίος με τίμησε την παρουσία του στο στούντιο. Στέλιο Σούρλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύτιμο σχόλιο σου.